πάμε στον κύριο Πετρίκο να τον καλημερίσουμε. Γεια σας κύριε Πετρίκο μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλή Σαρακοστή. Καλή και Σαρακοστή. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε εσάς. Να είστε καλά κύριε Πετρίκο μου. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουμε. Γιατί χθες πετάξαμε τον χαρταετό, προχθές κατεβήκαμε στη Λεμεσό και τα κάναμε... Κούλουμα. Κουλουμακά, μπορώ να το πω. είχαμε οπότε... έναν δείχτη θετικότητας γύρω στο 3,44 χθες. Είναι αλήθεια, είχαμε πολύ λίγα δείγματα, αλλά πολύ αυξημένο αριθμό κρουσμάτων. Βέβαια, σήμερα ανοίγουμε. Έτσι, πάμε σε σούπερ μάρκετ. Καλύτερα. Καλύτερα, ναι. Για πείτε μας. Προοδευτικά βελτιώνονται τα πράγματα. Όπως είχε προβλεφθεί. Μα δεν τα βελτιώνονται, αφού έχουμε 3,44 θετικότητα. Ναι, αλλά ήταν μικρό το δείγμα. Και τις προηγούμενες μέρες είχε πέσει και κάτω από το 2. Σωστό, σωστό. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Το εβδομαδιαίο θα βλέπουμε και η καμπύλη. Είμαστε σε μια καθοδική πορεία των δικτών και περισσότερο βλέπουμε μια ελάφρυνση του συστήματος υγείας. Με λιγότερους νοσηλευόμενους, με λιγότερους θανάτους και λιγότερες εντατικές. Mm-hmm. Αυτά είναι ενθαρρυντικά. Ναι. Τα αποτελέσματα βέβαια της αποκριάς θα τα δούμε σε μια εβδομάδα. Πόσο... Κάντε υπομονή. αντί να βάλουμε μάσκες για το καρναβάλι, τις βγάλαμε τις μάσκες. Ναι. Και μαζευτήκαμε πολύ μαζί. Ναι, ο κόσμος βεβαίως, εντάξει τώρα, ο κόσμος σχολιάζει. Ποικιλοτρόπος, το ξέρετε. Ό,τι και να γίνει, σχολιάζει ο κόσμος ποικιλοτρόπος. Τώρα σου λέει, εντάξει, για να πάει, ας πούμε, ένας άνθρωπος σε ένα μαγαζί που είναι περισσότερο από 100 τετραγωνικά, θα πρέπει να δείξει safe pass. Όλοι αυτοί προχθές δείχνανε safe pass εκεί που ήταν και τον τρόπο που. Ευτυχώς ήταν οι περισσότεροι έξω από ότι. Έτσι όπως ήταν τα πλάνα, κύριε Πετρίκο, μου ούτε έξω ούτε μέσα. Ένας πας τον άλλον ήμασταν. Εντάξει. Δεν ήμουν εγώ, απλώς λέω. Είναι βέβαια θαρρυντικό ότι έχουμε αρκετό ποσοστό εμβολιασμένων και έτσι ο κίνδυνος να νοσήσουν σοβαρά είναι μικρότερος. Η Όμικρον είναι μεταδοτική, το ξέρουμε. Οι περισσότεροι έχουν νοσήσει, οπότε έχουν κάποια αντισώματα και μια αντίσταση στην νόσο. Οπ, χάσαμε τον κύριο Πετρίκο από εμάς. Προς μια πορεία ενδημικότητας, θα έλεγε κανένας, από την πανδημία και τον συναγερμό που είχαμε. Μάλιστα. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικά που μας τα λέτε. Τώρα, η δική μας βεβαίως η ευθύνη είναι πάρα πολύ σημαντική, αντιλαμβάνομαι, κύριε Πετρίκο μου. Σίγουρα. Αυτά τα διδάγματα που πήραμε από την πανδημία και τον τρόπο που πρέπει να προφυλασσόμαστε πρέπει να τα διατηρήσουμε, διότι θα υπάρχει ο ιός και η μετάδοση μπορεί σε κάποιους που χάνουν την ενδοσία τους, σε κάποιους που είναι ευάλωτοι, να έχει σοβαρές συνέπειες. Μάλιστα. Γι' αυτό διορούμε τα μέτρα ακόμα. Είμαστε σε μια κατάσταση αναμονής να ελπίσουμε ότι μπαίνουμε προς την αρχή του τέλους της πανδημίας. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Πετρίκο μου. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Θα κρατήσω τα θετικά. Και να πούμε στους τηλεθεατές μας, επειδή μας ρωτάτε, ότι από σήμερα 8 Μαρτίου τα θετικά στον ιό άτομα δύναται να αποδεσμευτούν κατά την 7η ημέρα, νοουμένου ότι έχουν εξασφαλίσει αρνητική εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου, rapid test δηλαδή, από προκαθορισμένα σημεία που θα υποδεικνύει το Υπουργείο Υγείας και δεν παρουσιάζουν ενεργά συμπτώματα. Μην πάτε εκεί να φτερνίζεστε και να έχετε και πυρετό. Δεν γίνεται. Λοιπόν, ακούστε τη διαδικασία πριν έρθω εδώ στο στούντιο. Τα θετικά στον ιό λοιπόν θα ενημερώνονται κατά την 6η μέρα αυτοπεριορισμού μέσω γραπτού μηνύματος για το προκαθορισμένο σημείο και την ώρα που θα πρέπει να προσέλθουν για τη διενέργεια της εξέτασης την 7η μέρα. Ωραία. Υπενθυμίζεται ότι η ημερομηνία εργαστηριακής διάγνωσης του κρούσματος θεωρείται ως ημέρα 0. Πρώτη μέτρηση ξεκινά από την αμέσως επόμενη ημέρα. Σήμερα θα δείχνει ότι είμαι θετική, αύριο είναι η πρώτη μου μέρα. Σήμερα που διαγνώστηκα είμαι ημέρα 0. Μόνο οι εργαστηριακές εξετάσεις που θα πραγματοποιούνται στα προκαθορισμένα σημεία του Υπουργείου θα αναγνωρίζονται ως έγκυρα για σκοπούς αποδέσμευσης πριν από τη 10η μέρα. Είναι αυτό που σας έλεγα και πριν. Δεν γίνεται να πας σε οποιοδήποτε σημείο και να τους πεις «Γεια σας, έκλεισα 7 μέρες, ήρθα να κάνω rapid test για να αποδεσμευτώ». Δεν γίνεται έτσι.
Λοιπόν, κατά τη διενέργεια της εξέτασης αποδέσμευσης θα πρέπει να δηλώνονται τα ίδια στοιχεία ταυτοποίησης που δηλώθηκαν κατά την καταχώρησή τους, για να μην έχουμε και προβλήματα και θέματα.